Κύριε Σιλιανού. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είδαμε και προηγουμένως ότι δυστυχώς σημειώθηκε μια νέα τρομοκρατική επίθεση στην Νίκαια. Αυτή η ρητορική μίσους, κύριε Στυλιανού, από πλευράς Άγκυρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί νέα δεδομένα. Ο Μακρόν δείχνει το δρόμο για επιβολή κυρώσεων. Αυτή τη φορά θα επιβληθούν. Τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, πρωτίστως να καταδικάσουμε τη νέα φαίνεται τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια. Υπάρχουν νεκροί εξ όσων πληροφορούμε και φαίνεται να έχει ξανά μια τρομοκρατική χρειά που δημιουργήθηκε ακριβώς από μια ρητορική μίσους η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε πολύ έντονο τρόπο προερχόμενη κυρίως από τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά να κατηγορεί τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μανουέλ Μακρόν, μάλιστα του είχε συστήσει να πάει και σε ψυχίατρο, ή ότι χρήζει ψυχιατρικής βοήθειας και ούτω καθεξής, γεγονός το οποίο ουσιαστικά σταματά την οποιαδήποτε προσπάθεια από πλευράς πλέον και Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες μέσα στα πλαίσια μιας θετικής ατζέντας για να συζητήσει με την Τουρκία. Άρα είμαστε σε θέση, κύριε Στυλιανού, για να καταλάβουμε, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ουσιαστικά διακόπτεται η ενταξιακή πορεία de facto της Τουρκίας. Ξέρουμε ότι υπήρχαν προβλήματα, προσπαθούσαν και οι Ευρωπαίοι να την κρατήσουν στον αναπνευστήρα στο πλαίσιο μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής τοποθέτησης. Πλέον αυτό είναι έτοιμο να σπάσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέτεται και ναι, φαίνεται ότι είμαστε ακριβώς στα πρόθυρα του να διακοπούν οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον λόγο ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να αποδυναμώνεται, αν θέλετε, και εκείνη η ήπια στάση, η πολιτική, η στρατηγική της Γερμανίας, η οποία στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου επέμενε ότι πρωτίστως να πάμε σε διάλογο, να επιληθούν τα οποιαδήποτε ζητήματα, να υπάρξει μια θετική ατζέντα. Ναι, βεβαίως να πούμε, κύριε Στυλιανού, ότι όσο μιλάμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε και πλάνα από το Reuters, από το τρομοκρατικό χτύπημα στη Νίκαια. Ναι. Ναι, και είναι τραγικό αυτό που έχει συμβεί στην εκκλησία την Notre Dame, στην κεντρική Νίκαια. Φαίνεται ότι όντως είχε ένα θρησκευτικό σκοπό αυτή η επίθεση. Προηγήθηκε να υπενθυμίσουμε ο αποκεφαλισμός του καθηγητή Πατή στα προάστια του Παρισιού πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Και είχαμε και χθες το δημοσίευμα του Σαλί Επτό, εκείνου του περιοδικού, με το εξώφυλλο με τον Ερντογάν και ούτω καθεξής. Άρα βλέπουμε ότι όντως διαταράσσονται σε ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο, με πολύ επικίνδυνο τρόπο και με άγνωστες συνέπειες, οι σχέσεις τουλάχιστον Γαλλίας και Τουρκίας. Είναι δεδομένο ότι όταν η Τουρκία προχωρήσει με το εμπάρκο στα γαλλικά προϊόντα και έχει ήδη ξεκινήσει να επιβάλλει εμπάρκο στα γαλλικά προϊόντα, τότε αυτό αποτελεί, αγαπητή μου Γεωργία, αγαπητή μου Χρήστο, ουσιαστικά και παραβίαση της υφιστάμενης σύμβασης συνθήκης για την τελωνιακή ένωση της Τουρκίας, παραβιάζει τους βασικούς κανόνες που περιλαμβάνονται σε εκείνη τη σύμβαση και αυτό πλέον είναι μια από τις κατάφορες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου και είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που εγώ εκτιμώ ότι στο απόψινό έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο φυσικά ως θέμα στην ατζέντα του έχει την αντιμετώπιση του κορονοϊού από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονισμού των κρατών, κάποιος θα βάλει το ζήτημα εκτός ατζέντας το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων, των τουρκικών παραφωνιών, αν θέλετε, απέναντι σε μια ηγέτιδα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, για να καταλάβουμε καλά, ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει η Ελλάδα με την Κύπρο για το ζήτημα των Βαρωσίων, για το ζήτημα των τουρκικών παραβιάσεων στην ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα, για το ζήτημα των παράνομων γεωτρήσεων, το καταφέρει αυτή τη στιγμή η Γαλλία. Άρα, είναι και ζήτημα ισχύως ποιος είναι δέκτης των παραβιάσεων ή των προκλήσεων σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να είναι μια ένωση ίσων. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο και αυτό το είχαμε δει και σε πολλά άλλα επίπεδα. Αυτό είναι, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα ισχύως. Είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε στο διεθνές δίκαιο ή στις διεθνείς σχέσεις. Το είχαμε δει, για παράδειγμα, όταν ένα τουρκικό πολεμικό πλοίο παρενόχλησε ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο, το οποίο ήταν ανοιχτά της Λιβύης. Το βλέπουμε και αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Γαλλία αποτελεί μια από τις χώρες που πρωτοστατούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή Αθήνα και Λευκωσία
δεν θα χρειαστεί να πιέσουν ή να προβούν σε εκείνο τον πόλεμο και τη μάχη που είχαμε δώσει στα προηγούμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, όταν έρθει το θέμα επιβολής κυρώσεων προς την Τουρκία, γιατί αυτή τη στιγμή ακριβώς πλήττονται τα συμφέροντα της Γαλλίας ναι. και είναι η Γαλλία η οποία πρωτοστατεί εναντίον της Τουρκίας αυτή τη στιγμή σε επίπεδο επιβολής κυρώσεων. Ναι, αλλά το θέμα, κύριε Στυλιανού, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, είναι ότι έτσι, με αυτό το δρόμο που έχουν πάρει τα πράγματα, δεν θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά ενδεχομένως να ικανοποιηθούν αιτήματα πάλι των μεγάλων δυνάμεων. Το πρόβλημα δηλαδή για Κύπρο και Ελλάδα δεν το αγγίζουν καν. Τα αιτήματα μας συμπίπτουν και συμφωνούν. Όταν μιλούμε για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, αναφερόμαστε σε κυρώσεις που θα επιφέρουν ένα πραγματικό κόστος. Το κόστος όμως και για το αποτέλεσμα για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι να σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα και στα νερά της Κύπρου και στα νερά της Ελλάδας και όλες τις παραβιάσεις που γίνονται. Ξέρετε, λέμε μια παροιμία στα κυπριακά, μαζί με τη Βασιλιτζάν ποτίζεται και η Γλάστρα. Το λέμε και στην Ελλάδα. Το λέμε και στην Ελλάδα. Άρα αυτό σημαίνει ότι ακριβώς λόγω του ότι στο όχημα αυτή τη στιγμή που βρισκόταν και η Γαλλία, ο οδηγός αυτής της κατάστασης είναι πλέον η Γαλλία, αυτό θα είναι πολύ πιο υποφελές για να περάσουν και τα δικά μας μηνύματα της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στυλιανού. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός πώς αντιδρούν οι Ευρωπαίοι όταν τους θίγεται το δικό τους συμφέρον και πώς αντιδρούν και ναι. πώς δρούν και πώς κινούνται όταν πρόκειται για υπεράσπιση συμφέρον άλλων, συμφερόντος άλλου. Είπε μια λέξη ενδιαφέρουσα ο κύριος Στυλιανού. Ναι. Όχημα.